ζεσταίνουν τις μηχανές τους οι αγρότες για την απόβαση στην Αθήνα την επόμενη Τετάρτη. Μετά το σήμα για κλιμάκωση που δόθηκε χθες μετά την παναγροτική σύσκεψη στην οικία της Λάρισας, σήμερα ο Λευτέρης Αυγενάκης από το Ηράκλειο επανέλαβε πως ο δρόμος της κατανόησης που μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις παραμένει ανοιχτός. Δεν είναι ένα μπραντ εφέρ μεταξύ κυβέρνησης και διαδηλωτών, καμία σχέση, σεβόμαστε, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, από την κλιματική αλλαγή και φυσικά από την ενεργειακή οικονομική κρίση που έχει, που έχει να αντιμετωπίσει ολόκληρη η Ευρώπη. Όμως στεκόμαστε με γενναίες πρωτοβουλίες να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και συνεχίζουμε. Όσο η οικονομία της χώρας μας είναι βελτιούμενη, άλλο τόσο η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε αιτήματα κοινωνικών ομάδων. Ο πυρετός της προετοιμασίας χτυπά κόκκινο στα μπλόκα των αγροτών για το πώς τελικώς θα κλειδώσει η κάθοδος στην πρωτεύουσα, προκειμένου όπως οι εκπρόσωποι του σημειώνουν με νόημα, το μήνυμα να είναι ηχηρό. Από την πλευρά του πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε πως η κυβέρνηση κατανοεί και αναγνωρίζει το μέγεθος των προβλημάτων, γι' αυτό και ανακοίνωσε, όπως σημείωσε, ένα γενναίο πακέτο μέτρων βάσει των ρεαλιστικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Η κυβέρνηση με πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, άνοιξε τις πόρτες, διατηρεί το διάλογο ανοιχτό, ζωντανό. Καταθέσαμε ακόμη περισσότερες βελτιωμένες προτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι αξιολογούνται από όλους τους εμπλεκομένους. Κάποιοι ήθελαν περισσότερα, κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι άλλοι νιώθουν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια στήριξη και ένα πραγματικό και αδιάλειπτο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση. Εμείς είτε έτσι είτε αλλιώς παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο και διαθέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια. Λίγες ώρες αφότου ο κύβος για απόβαση στην Αθήνα ερήφθη, οι αγρότες προετοιμάζονται προκειμένου η συμμετοχή στο συλλαλητήριο να είναι μαζική και το μήνυμα δυναμικό. Σε επιφυλακή και η κυβέρνηση προκειμένου αυτή η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων να μην προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και ταλαιπωρία στους πολίτες.